Νέοι καταδρομείς της πρώτης μοίρας αλεξιπτωτιστών Μάλεμε εκπαιδεύονται σε σενάριο προσβολής του εχθρού. Βρίσκονται σε ύψιστο σημείο ετοιμότητας και καλούνται να εκτελέσουν την αποστολή τους. Η πρώτη μοίρα εκδοτιστών, έχοντας μετακινηθεί σε χώρο διασποράς, εκτελεί αποστολές με αιτήματα ανορθοδόξου πολέμου, περίπολος Α και περίπολος Μπράβο, σε όλη την έκταση της ευρύτερης περιοχής, με σκοπό την παρενόχληση και προσβολή του εχθρού όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Αυτή η μονάδα εκπαιδεύει το προσωπικό της με σκοπό στον πόλεμο να μπορεί να ανταπεξέλθει. Άρα η εκπαίδευσή μας είναι το νούμερο ένα. Αυτή είναι η αποστολή μας στην ειρήνη, η εκπαίδευση και μόνο. Η εκπαίδευση των καταδρομέων απαιτεί σωματική και ψυχική αντοχή. Υπάρχει σίγουρα ένας βαθμός δυσκολίας, ο οποίος όμως τελειώνει εφόσον ο καταδρομέας είναι εθελοντής. Είναι πολύ βασικό ότι όλοι εδώ πέρα είμαστε οι μόνιμοι και οι έφεδροι εθελοντές. Και έχουμε ένα ρητό το οποίο γράφουμε και στην πύλη. Έρχονται όσοι θέλουν, αλλά μένουν όσοι μπορούν. Η κρούση φάλαγγας είναι μία από τις ασκήσεις στις οποίες παίρνουν μέρος οι καταδρομείς. Καπνογόνο! Είναι μια άσκηση η οποία ουσιαστικά βαφτίζει τον καταδρομέα ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον στα καθήκοντά του. Η άσκηση Ανορθόδοξος Πόλεμος πραγματοποιείται σε ημιωρινή περιοχή των Χανίων και είναι η πρώτη που πραγματοποιούν οι καταδρομείς αφού πάρουν τον πράσινο μπερέ. Δοκιμάζονται κυρίως στην ταχύτητα και στην ικανότητα ευνηδιασμού. Ευνηδιάζουμε τον εχθρό και φεύγουμε γρήγορα. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και ουσιαστικά εδώ προσομοιάζουμε μια άσκηση η οποία γίνεται σαν έδαφος εχθροκρακτούμενο. Σε μια περιοχή δηλαδή η οποία δεν μας ανήκει, είτε μας ανήκει υπάρχει εχθρός. Όχι μα ένα καθαρό! Όχι μα δύο καθαρό! Όχι μα τρία καθαρό! Να τηρούμε δηλαδή κάποιους κανόνες μυστικότητας, να είμαστε όσο δυνατόν πιο αθόρυβοι, να λειτουργούμε κάτω από συνθήκες δύσκολου καιρού, κάτω από συνθήκες σκότους, προκειμένου να προσεγγίσουμε τον εχθρό και να επιτύχουμε την αποστολή μας από την πιο απρόσμενη κατεύθυνση, εκεί που δεν θα το περιμένει. Οι δόκιμοι καταδρομείς μαθαίνουν να επιβιώνουν ακόμα και κάτω από τις πιο δύσκολες συνθήκες. Βαμμένοι σε χρώματα της φύσης, κινούνται χωρίς να γίνονται αντιληπτοί. Εδώ ο καταδρομέας πιο πολύ βαφτίζεται στο έδαφος, δηλαδή μαθαίνει να ζει έξω. Είναι πολύ σημαντικό κάποιες ημέρες να ζήσει χωρίς ιδιαίτερα υλικά. Υπάρχουν κάποια βασικά υλικά, αδιάβροχο παράδειγμα, κάποιος υπνόσακος, ένα αδιάβροχο το οποίο θα φορέσει και θα έχει επάνω από το προσωρινό του κατάλημα. Η εκπαίδευση των καταδρομέων περιλαμβάνει ακόμη ασκήσεις στη θάλασσα αλλά και στις χιονισμένες κορυφές των Λευκών Ωραίων. Η αποστολή τους, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα στενά όρια των ενόπλων δυνάμεων. Είμαστε και κομμάτι της κοινωνίας και σε περίπτωση που χρειαστεί, παράδειγμα μια καταστροφή, φυσική καταστροφή, ένα σεισμός. Είμαστε καλή ώρα εδώ πέρα σε μια περιοχή που έχει τόσα μονοπάτια ορεινά. Κάποιος χάνεται. Το να φορέσει κάποιος τον πράσινο μπερέ είναι κάτι περισσότερο από τιμή. Οι πρασινοσκούφιδες είναι η ψυχή του στρατού ξηράς. Όσοι από τους καταδρομείς παίρνουν την απόφαση να συνεχίσουν, εκπαιδεύονται στη σχολή αλεξιπτωτιστών.